Νίνα Δράκου, πρόεδρος του Συλλόγου Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Dance Challenge. Εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας χορού 29 Απριλίου και στο πλαίσιο της διάδοσης του χορού στη Μεσσηνή ως μορφή έκφρασης τέχνης και πολιτισμού, διοργανώνεται εκδήλωση με θέμα «Η Μεσσηνή χορεύει» και τιμά την Παγκόσμια ημέρα χορού 29 Απριλίου. Πολιτιστική εκδήλωση λοιπόν. Αυτή η Παγκόσμια ημέρα χορού καθιερώθηκε το 1982 από το Διεθνές Συμβούλιο Χορού της UNESCO και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, που είναι η ημερομηνία γέννησης ενός Γάλλου χορευτή, του Jean-Georges Nauvel. Με χαρά λοιπόν σας προσκαλούμε τη Δευτέρα του Πάσχα, 29 Απριλίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο λιμάνι στην Καλαμάτα, μπροστά από τον Αθανασίου στο Άγαλμα, στο Μόλο, σε ανοιχτή εκδήλωση πολιτισμού με χορευτικές παραστάσεις από όλα τα είδη χορού, για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού προάγοντας τον πολιτισμό του τόπου μας. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σύντομες χορευτικές παραστάσεις από όλο το νομό της Μεσσηνίας, από κάθε σύλλογο και σχολή χορού, καθώς και μια σύντομη ομιλία για την τέχνη του χορού, την ιστορία του, τη σημασία του για την κοινωνία και τον παγκόσμιο χαρακτήρα. Όλοι λοιπόν οι χορευτικοί σύλλογοι και σχολές χορού σας καλούν να συμμετέχετε κι εσείς όλοι ενεργά σε αυτό. Χορεύουμε όλοι μαζί και φυσικά ευπρόσδεκτοι και οι επισκέπτες που θα βρίσκονται στην πόλη μας. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι θα εκπροσωπήσουν σύλλογοι από όλη τη Μεσσηνία. Δηλαδή, εκτός από την Καλαμάτα, έχουμε και συλλόγους από Κυπαρισσία, από Μεσσίνη, από Γαργαλιάνους, καθώς και κάποιους επισκέπτες χορευτικής κοινότητας από Αθήνα και Πάτρα, που θα βρίσκονται ούτως ή άλλως εν ώψη των ημερών του Πάσχα στην πόλη μας και θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους. Ένα μήνυμα ακόμα που θέλει να περάσει αυτή η εκδήλωση είναι πως ο χορός δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των υγιών ατόμων. Ο χορός είναι τέχνη και η τέχνη δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι μπορούν να χορέψουν και να εκφραστούν μέσα από αυτόν, ο καθένας με το δικό του μοναδικό τρόπο. Η εκδήλωση διοργανώνεται λοιπόν από την Polis Art και τον πολιτιστικό σύλλογο Dance Challenge, με την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Μυθική Πελοπόννησος και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Ο χορηγός μας είναι τα Ζαχαροπλαστεία Αθανασίου της πόλης της Καλαμάτας και επειδή φέτος ημερολογιακά πέφτει η Παγκόσμια ημέρα χορού να είναι αργία η δεύτερη μέρα του Πάσχα, η Δευτέρα του Πάσχα, θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολη μέρα, όμως επειδή η Καλαμάτα είναι μια πόλη που συγκεντρώνει πολλούς επισκέπτες όλες τις μέρες του χρόνου και συμβάλλουμε φυσικά και εμείς σε αυτό, πόσο μάλλον τις Άγιες Μέρες του Πάσχα, είπαμε να μην την αλλάξουμε και να μην την μετατοπίσουμε, καθότι η επιθυμία μας είναι να προβάλλουμε αυτό που μας χαρακτηρίζει σαν πόλη του χορού, μέσα από τις συνέργειες με τους πολιτιστικούς μας συλλόγους, να αναδείξουμε λοιπόν το χορό ως είδος τέχνης και πολιτισμού στον τόπο μας και καλούμε λοιπόν όλο τον κόσμο και τους επισκέπτες μας να συμμετέχουν ενεργά. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αξιοποιούμε κάθε δυνατή προσπάθεια ανάδειξης και προβολής του πολιτιστικού μας προϊόντος. Με την προσέλκυση χορευτών όλης της Μεσσηνίας, στη δυναμική πόλη της Καλαμάτας, ταυτόχρονα όμως και με την ενίσχυση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παραλιακής ζώνης σε διάφορες χρονικές περιόδους εν ώψη μεγάλων γεγονότων που κάνουμε του πολιτισμού. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ τους συλλόγους μας που καταφέρνουν να συμμετέχουν χορευτικά και να εκπροσωπήσουν την χορευτική κοινότητα της Μεσσηνίας. Να ευχαριστήσουμε το ΕΛΙΤ που παραχωρεί το χώρο του κάθε φορά εδώ για τη συνέντευξη τύπου. Να ευχαριστήσουμε τον χορηγό μας, τα Ζαχαροπλαστεία Αθανασίου της πόλης που είναι χορηγός αυτής της εκδήλωσης. Πάνω απ' όλα όμως να ευχαριστήσουμε τους φορείς που υποστηρίζουν τα πολιτιστικά μας δρόμενα, τα μεγάλα πολιτιστικά δρόμενα εν ώψη τέτοιων γεγονότων, την Περιφέρεια Πελοποννήσου Μυθική Πελοπόννησος Brand και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας φυσικά που ανταποκρίθηκαν για άλλη μια φορά στο καλεσμά μας για να τιμήσουμε την Παγκόσμια ημέρα χορού στην κατεξοχήν πόλη του χορού. Οπότε αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι με τη συνέργεια και τη συνεργασία πολλών φορέων επιτυγχάνονται καλύτερα αποτελέσματα σε μεγάλα γεγονότα πολιτισμού
στον τόπο μας. Στην προσπάθειά μας αυτή θα θέλαμε φυσικά να ήταν κοντά μας και ο Δήμος Καλαμάτας, δυστυχώς δεν είναι. Να επισημαίνουμε ότι το κάλεσμά μας ήταν επίσημο και έγκαιρα σε όλους τους φορείς, όπως και στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά δεν λάβαμε κάποια απάντηση. Για άλλη μια φορά η Δημοτική Αρχή δείχνει πως απέχει από μεγάλα πολιτιστικά γεγονότα, χαρακτηρίζοντάς τα προβολές, χορούς και πανηγύρια και ένα σωρό απίθανα πράγματα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε σε πρόσφατο άρθρο. Ελπίζουμε λοιπόν όμως με την καινούργια Δημοτική Αρχή να έχουμε μια δυνατή συνεργασία και υποστήριξη σε σημαντικά γεγονότα πολιτισμού. Σας καλέσαμε λίγο νωρίτερα για τη συνέντευξη τύπου, καθότι ακολουθούν οι υπέμφυμες μέρες και θέλουμε να ευχηθούμε από καρδία σε όλους να έχουμε καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα με υγεία και σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη Δευτέρα του Πάσχα στις 7 η ώρα στο λιμάνι. 7 με 8.30 θα κρατήσει το δρόμενο. Έχουμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, τον κύριο Παύλο Κρανιώτη, να μας πει δύο λόγια, και την κυρία Γιώτα Τσίγκου, εκπρόσωπος της Polis Art και γραμματέας του Συλλόγου Dance Challenge. Παρακαλώ, ο λόγος στους κυρίους. Ευχαριστώ πολύ.